πρώτη μέρα σήμερα που ανοίξαν τα καταστήματα μετά από αρκετό καιρό. Πώς είναι η κίνηση? Σχετικά ικανοποιητικά είναι σήμερα, σαν πρώτη μέρα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος του είχε λείψει αυτό. Του είχε λείψει να βγει έξω, να καθίσει, να πιει ένα καφέ. Για σήμερα, για πρώτη μέρα, είναι ικανοποιητικά. Με μάσκες ο κόσμος, προσέχουν? Είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Έχουμε πάρει και εμείς όλα τα μέτρα προστασίας. Ο κόσμος έρχεται με μάσκες. Βεβαίως, όταν κάθεται στο τραπέζι, τη βγάζει τη μάσκα. Γενικά, ο κόσμος προσέχει. Υπάρχουν όμως, από ό,τι βλέπουμε εδώ στην παραλία του Γρυβόπουλου, ότι υπάρχουν καταστήματα τα οποία δεν έχουν ανοίξει σήμερα. Ναι, το ξέρω, το βλέπω. Ειδικά οι ψησταριές, τα εστιατόρια, γιατί επειδή το βράδυ, εγώ πιστεύω ότι 11 η ώρα έχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο κόσμος δεν θα ζητήσει τόσο πολύ το φαγητό, ειδικά το βραδινό φαγητό, γιατί δεν προλαβαίνει άλλωστε. Και τα έξοδα τρέχουν. Και τα έξοδα τρέχουν, υπομονή 10 μέρες και όλα θα στρώσουν, εγώ πιστεύω. Εσείς σαν εργαζόμενοι, πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα από την αποχή που, που απήχατε από τη συνεργασία σας? Εντάξει, λίγο βγήκαμε εκτός ρυθμού, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μας άρεσε που ήμασταν 6 μήνες καθόμασταν. Δεν ήμασταν άνεργοι, αλλά τουλάχιστον βοηθηθήκαμε με το βοήθημα που μας έδινε το κράτος. Ήταν σχετικά καλά, εντάξει. Γενικά περιμέναμε περισσότερο κόσμο, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ αέρα, η κίνηση είναι λίγο περιορισμένη. Ωστόσο υπάρχει δουλειά, ο κόσμος κινείται, βγαίνει. Είμαστε ευχαριστημένοι, αρκετά θα έλεγα. Υπάρχουν όμως καταστήματα που βλέπουμε ότι είναι κλειστά στην περιοχή εδώ. Είναι ο λόγος ότι είναι Δευτέρα του Πάσχα? Τι μπορεί να φταίει? Αρκετές επιχειρήσεις έχουν κλείσει λόγω της καραντίνας. Άλλες ίσως δεν άνοιξαν επειδή είναι γιορτές και δεν έχουν οργανωθεί ακόμα. Μαγαζιά κάνουν ανακαινήσεις, άλλα έχουν κλείσει τελείως και κάποια ανοίγουν τώρα. Πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν στο σπίτι? Περιμέναμε να ανοίξουμε πιο σύντομα. Τι να σας πω, προσωπικά δεν μου άρεσε, δεν μπορούσα να συντονιστώ με την όλη κατάσταση και περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξουν τα μαγαζιά ξανά. Πρεμιέρα σήμερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ναυπάκτου. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχει αρκετή κίνηση. Υπάρχει αρκετή κίνηση, ευτυχώς ανοίξαμε μετά από 6 μήνες. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί, να παραμείνουμε ανοιχτοί. Ο κόσμος χάρηκε που ήρθε πάλι κοντά μας. Λάβει όλα τα μέτρα, να είμαστε ασφαλείς και εμείς και ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί και ελπίζουμε να παραμείνουμε ανοιχτά όσο πιο πολύ μπορούμε. Και να μην ξανακλείσει, νομίζω, ποτέ. Και επίσης ότι και θα πρέπει και ο κόσμος να δείξει την κατανόηση και προς τα μέτρα που έχει ορίσει η πολιτεία, αλλά και σε εσάς που προσπαθείτε να κρατήσετε τα καταστήματα ανοιχτά. Έτσι ακριβώς.